Στην αναμέτρηση στα πηγάδια ανάμεσα στην Ξάνθη και τον Παναθηναϊκό, για πρώτη φορά φέτος βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της Ξάνθης, ο Χρήστος Πανόπουλος. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί έγιναν κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης για την υπόθεση της Ξάνθης και της πολυδιοκτησίας. Να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Δεν θα σταθώ στα 31 χρόνια παρουσίας μου στο ποδόσφαιρο μέσα από την αγαπημένη μου Ξάνθη στη Θράκη. Όσα καλά και όσα κακά έχω κάνει για αυτήν στη διαδρομή των χρόνων αυτών έχουν γίνει μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες. Για μένα στη ζωή υπάρχουν δύο πράγματα. Ο Θεός και η δικαιοσύνη. Και σε αυτά τα δύο πιστεύω. Στο βούρκο. Όταν πλακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Θα δούμε αν αυτή η λαϊκή ρίση επιβεβαιωθεί και με ποιο τρόπο. Εμείς εδώ στην Ξάνθη και στη Θράκη δεν θα πάμε ούτε σε βουλευτές, ούτε σε δημάρχους, ούτε σε υπουργούς, ούτε ακόμα και στον Πρωθυπουργό, γιατί θα πω μέσα σε αγωγικά, το δικαιούμασταν. Το δικαιούμαστε να πάμε ακόμα και στον Πρωθυπουργό. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα κλείσουμε τους δρόμους, ούτε τις εκκλησίες, ούτε θα κάνουμε επαναστάσεις. Και δεν θα το κάνουμε αυτό ούτε πριν, ούτε μετά την οποιαδήποτε απόφαση. Πώς σχολιάζεις, Κώστα Βασιλόπουλε και Σταύρο Κόλκα, μια κοινή ερώτηση και μια κοινή απάντηση, παρακαλώ σε ένα λεπτό ο καθένας, την επανεμφάνιση του Χρήστου Πανόπουλου και όσα είπε και με το ύφος που είπε. Φάνηκε αρκετά ενοχλημένος, σαν να θίγεται η αξιοπρέπειά του, έχω την εντύπωση, Κώστα. Δεν ξέρω εσύ πώς το ερμηνεύεις. Αυτό θίγεται. Η αξιοπρέπειά του και η υπόσταση του σαν επιχειρηματία και η υπόσταση της ίδιας Ξάνθης και της Θράκης. Κατηγορήθηκε για κάτι που δεν υπάρχει. Αποδείχθηκε από μια αποκάλυψη παλαιότερης υπόθεσης που εμπλέκει τον Άρη, τη Βέρεια και τον Θόδωρο Καρυπίδη σε ανάλογο θέμα, ότι βρέθηκαν ένοχοι, αλλά δεν υπήρξε τιμωρία. Άρα στην υπόθεση της Ξάνθης, γιατί η πολυδιοκτησία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η κακή επαφή με την ΕΕΑ σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών από τη Διαμάρ στην InSports, ενώ υπήρχε ενημέρωση. Δεν υπάρχει καν θέμα. Είναι λογικό λοιπόν να είναι εξοργισμένος ο Χρήστος Πανόπουλος και να εμφανίζεται μετά από τόσο καιρό για να εκφράσει αυτό που αισθάνεται και αυτό που αισθάνονται και όλοι στην Ξάνθη και όλοι οι Θράκοι σε σχέση με το τι βιώνει σήμερα μια ομάδα επαρχιακή που κατάφερε επί 31 συνεχόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τη μορφή της επαρχιακής ομάδας. Γι' αυτό την αναφέρω πρωταγωνίστρια, έτσι. Μάλιστα. Πήρε τίτλους, αλλά ό,τι πέτυχε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάω σε break, συγγνώμη. Να πω κάτι πάνω. Ναι, Σταύρο, αυτό ήθελα να πω. Μετά από σένα. Η Ξάνθη είναι μια ΠΑΕ, τέλος πάντων, που τόσα χρόνια δεν μας έχει απασχολήσει αν χωστάει ή δεν χωστάει. Κάνει την προσπάθειά της, άλλες φορές πετυχημένα, άλλες αποτυχημένα. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχε μπει πακέτο η υπόθεση της μεταβίβασης στο κομμάτι της καταγγελίας του Ολυμπιακού για πολυδιοκτησία, ούτε θα ασχολιόταν κανείς με αυτό το κομμάτι που ασχολείται τώρα. Έτσι θεωρώ εγώ. Και σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο ο Πανόπουλος, ότι μάλλον είναι μεγάλη και την πληρώνει αυτός. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι μία ακόμη παράμετρος που δεν έχει μπει ακόμα για ένα τυπικό εταιρικό θέμα, το οποίο πραγματικά η ΕΕΑ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, έχει κάνει όργια τόσα χρόνια. Έχουν γίνει όργια και δεν έχει ασχοληθεί σε άλλες υποθέσεις. Για ένα τέτοιο θέμα. Το να μπει σε μια διαδικασία να υποβιβάσεις μια ομάδα που εδρεύει σε μια πόλη που είναι πολύ ευαίσθητη η περιοχή εκεί, τότε νομίζω ότι εντάξει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας να αντιμετωπίζουμε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο, μόνο και μόνο για να εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλλά πάντα έτσι σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει η περιφέρεια, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο. Τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους και τίποτα άλλο. Κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.